Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να διαδηλώσουμε για το ασφαλτικό που θέλει η κυβέρνηση να φέρει στη Κόσχη. Συμφωνούμε να φύγουμε το Δάλι. Στο Δάλι είναι 200 μέτρα μακριά από το σχολείο. Η τοποθεσία που θέλουν να μας το φέρουν στη Κόσχη είναι 300 μέτρα μακριά από το στρατόπεδο. Το σχολείο και τα παιδιά του σχολείου έχουν παραπάνω αξία από τα παιδιά και τους στρατιώτες μας. Οι τρεις δήμοι και νέα κοινότητες τάσσονται ενάντια. Η γεωγραφική περιοχή δεν συνάδει για τέτοιου είδους βιομηχανίες. Είναι κοιλάδα. Η κοιλάδα προκαλεί εναέρια ρεύματα. Όλα τα καπνικά του ασφαλτικού και των μετέπειτα εργοστασίων μέσω των εναέριων ρευμάτων θα καταλήγουν στην Αραδίπου και στη Λάρνακα και ευρύτερα σε όλη την περιοχή. Όπως βλέπετε υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, μια τρανή απόδειξη ότι τα ρεύματα αέρος στην περιοχή είναι ισχυρά. Όπου φυσάει ο άνεμος θα πιάνει μια κοινότητα. Αγία Νάννα, Καλό Χώριο, Λίμπια, Αθιένου, Αραδίπου, Ορόκλινη, Λιβάδια, Δρομολαξιά και στο βάθος η Λάρνακα. Υπάρχουν άλλες περιοχές που πρέπει να μελετήσει η κυβέρνηση για να πάρει τα ασφαλτικά. Η περιοχή εδώ περιτριγυρίζεται από δύο δάση Natura. Αντί η κυβέρνηση να εμπλουτίζει τα δάση μας με εκδρομικούς χώρους και αναψυχτήρια για να βγάλει τον κόσμο έξω από τις πόλεις και τα τσιμέντα μέσα στη φύση, προσπαθεί να πνίξει το φυσικό περιβάλλον με καυσαέρια. Όλες οι μελέτες στο εξωτερικό, όσον ασφαλείς και να είναι τα πρωτόκολλα, δείχνουν ότι η ρήπη από τα ασφαλτικά είναι καρκινογόνα. Εμείς δεν θα το δεχτούμε στη Κόσχη. Η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι κλειστού τύπου. Αφού είναι κλειστού τύπου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν τα αφήνετε στο Δάλι? Αφού είναι κλειστού τύπου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν τα βάζετε δίπλα από το γασιπί στα σπίτια, όπως άλλοι υπουργοί είπαν ότι δεν είναι επικίνδυνα αυτά τα υλικά, μπορούμε να τα βάλουμε στην αυλή μας. Ας τα βάλει ο κύριος Υπουργός στην αυλή του. Γιατί, κύριε Υπουργέ, ενώ ο χώρος αυτός, πράσινος, προσπαθούμε να τον καταστρέψουμε? Γιατί, κύριε Υπουργέ, παρόλο που η αρχή ηλεκτρισμού με ρύμνησε ώστε όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποθήκευσης των πασάλων να είναι νόμιμοι, αλλά δεν έλαβαν υπόψη τη βροχόπτωση της περιοχής που όταν βρέξει υπερχυλίζουν και καταλήγουν στον ποταμό. Ποταμός ο οποίος υπογράψε την κυβέρνηση πριν 5 μήνες για να δημιουργήσει 2 φράγματα. Άρα, τα λίμματα του Χιτή, η Χιτά όπως είναι σήμερα, του ασφαλτικού, των πασάλων, θα καταλήγουν όλα στα φράγματα που υπόγραψε η κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, οι εστίες μολύνσεως θα καταλήγουν ακόμα πιο κοντά στην Αραδίπου και στη Λάρνακα. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν θα το επιτρέψουμε. Θα το πάρετε στη Λευκοσία. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, για να καταλάβει και ο κόσμος τη βαρύτητα της βιομηχανίας της Λάρνακας, έχουμε περισσότερες από 5 βιομηχανικές περιοχές. Έχουμε τα καύσιμα της Κύπρου όλης. Έχουμε τα τσιμέντα της Κύπρου όλης. Έχουμε τα υγραέρια της Κύπρου όλης. Έχουμε ανεμογεννήτριες. Έχουμε αφαλάτωση. Έχουμε ένα αεροδρόμιο. Έχουμε πεδία βολής. Έχουμε ζώα. Έχουμε τις ζωοτροφές. Άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ένα κράτος μόνοι μας. Όλη η Κύπρος εποφελείται από την επαρχία της Λάρνακας. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν θα γίνουμε το σκουπίδι της Κύπρου. Το Χιτή, μας λέτε για αυστηρά πρωτοκόλλα. Το Χιτή ξεκίνησε για να εξυπηρετά Λάρνακα και Αμόχωστο. Εκλείσετε το Κοτσάτι με ευρωπαϊκά διαταγή και μεταφέρετε μας το Κοτσάτι στη Κόσχη. Όχι, κύριε Υπουργέ, ο προηγούμενος σας υπουργός δήλωσε δημόσια ότι ξεκίνησαν σχέδια για τη δημιουργία του Χιτή Λευκοσίας. Πού είναι το Χιτή Λευκοσίας μετά από 14 χρόνια, κύριε Υπουργέ?
Κάποιος έβαλε τα σχέδια στο σιρτάρι. Μήπως με αλλαγή της κυβέρνησης αλλάχτηκαν τα σχέδια. Εμείς σαν λαός της περιοχής, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα επιτρέψουμε το ασφαλτικό να έρθει στη Κόσχη. Όχι μόνο το ασφαλτικό, οτιδήποτε άλλο εργοστάσιο το οποίο έχει εναέριες μολύνσεις και υγρές μολύνσεις. Θα μου πει ο Υπουργός, ναι, αλλά άλλα συμφωνήθηκαν. Ναι, η Κόσχη μπορεί να γίνει για αποθηκευτικούς χώρους, ξηρής ύλης, όχι για μολύνσεις. Και τελευταίο ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Όταν οι συναγερμοί των εργοστασίων εκπέμψουν SOS για τους καπνούς που αφήνουν τα ασφαλτικά το βράδυ, την ώρα 3 που είναι η μαζική παραγωγή, και ως κυβερνητικός επιθεωρητής θα σηκωθεί η ώρα 3-4 το πρωί να έρθει να επιβάλλει την τάξη, διότι ανοίξαν τα φουγάρα και έφυγε γίνος ούλος ο καπνός ο μαύρος. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη? Άλλο ερώτημα. Ένα εργοστάσιο στο Δάλι, επιθεωρητές εργασίας, επιθεωρητές υγείας, επιθεωρητές Υπουργείου Βιομηχανίας, τόσους ελέγχους 20 χρόνια και κανένας επιθεωρητής κλίμακας Α12 με 14 δεν ανακάλυψε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο ούτε άδεια λειτουργίας δεν είχε. Πώς μπορούμε να έχουμε εμείς εμπιστοσύνη? Μας λέει ο κύριος Υπουργός, έβαλε την πανεπιστημιακή ομάδα, τους πανεπιστημιακούς, τους επιστήμονες για ανεξάρτητη επιτροπή. Θα αναφερθώ και σε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Το 2018, όταν η ίδια ανεξάρτητη επιτροπή σήμερα ήταν συμβουλάτορα του Υπουργείου Περιβάλλοντος τότε, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε έγγραφα κατανομάζει ότι χρειάζεται στρατηγική μελέτη. Όσο το ακούσετε εσείς, εισάκουσε τους και το Υπουργείο. Πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια εθνική στρατηγική μελέτη για όλες τις κυβερνήσεις, τη σημερινή και τις μετέπειτα, και να ακολουθηθεί αυτό το σχέδιο για το περιβάλλον, για τους κατοίκους, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας εισπνέουν δύο φορές περισσότερο από τους ενήλικες. Τα παιδιά μας θα πάθουν μεγαλύτερη ζημιά από τους ενήλικες. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, τελευταία παράκληση. Αλλάξετε τα σχέδια σας. Προσπαθήστε να βρείτε άλλους χώρους. Υπάρχουν και άλλες επαρχίες που μπορούν να επιβαρυνθούν με λίγο της κατάστασης που υπάρχει στη Λάρνακα. Και πάλι εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση μαζί σας. Ευχαριστώ.